πουλάει ψηφιακές ξεναγήσεις. Έχει δύο τρόπους που τους πουλάει. Είτε πουλάει χοντρική σε tour operators ή σε μουσεία όταν κάνουν μεταπόληση, ή πουλάει απευθείας στους τελικούς χρήστες. Στους τελικούς χρήστες πουλάμε μέσα από Apple Store και Google Play για Android και iOS. Αυτό σημαίνει ότι μια ξενάγηση μπορεί να αγοραστεί απευθείας μέσα από την εφαρμογή, αλλά για να γίνει αυτό και να έχεις αποτέλεσμα, πάλι πρέπει να έχεις μια οργανωμένη παρουσία ακόμα και στο Google Play και στο App Store. Δεν σημαίνει ότι έχεις βάλει μια εφαρμογή, ακόμα και δωρεάν να είναι, πρέπει κάποιος να την κατεβάσει. Το 60% των εφαρμογών στο Google Play δεν κατεβαίνουν ποτέ, λένε τα διεθνή στατιστικά, έτσι. Αυτό σημαίνει όμως ότι είναι πάρα πολύ καλό να έχεις ακριβώς τα προϊόντα, να έχεις πολύ καλή περιγραφή, να έχεις πολύ καλά screenshots, να τα ανανεώνεις, να έχεις φτιάξει βίντεο που το βάζεις στο App Store, να έχεις κάποιο blog ή να το δημοσιεύεις τις εγγραφές του blog σου για τα νέα σου προϊόντα που βγάζεις σε άλλα blog ή να έχεις bloggers από το δικό σου το τομέα, ας πούμε travel bloggers π.χ. στην περίπτωση της Clio, οι οποίοι θα έχουν αναφορές πάντα στο προϊόν σου. Άρα θα φαίνεται ότι δεν είναι μια εφαρμογή που απλά μπήκε σε κάποια φάση στο App Store και Google Play και περιμένουμε κάποιος να την κατεβάσει ή να πληρώσει για ένα ή να purchase της. Τώρα για τους άλλους πελάτες της χοντρικής, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να έχεις έτοιμα πακέτα. Θεωρώ ότι και στους τελικούς χρήστες έχεις έτοιμα πακέτα, απλά επειδή είναι λιανική, πουλάς πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά με τους πελάτες που πουλάς χοντρική, υπάρχει ο κίνδυνος ο καθένας να ζητάει κάποια άλλα πράγματα. Το λάθος που κάναμε στην Clio παλιά είναι ότι βγάζαμε προσφορές για καθέναν από αυτούς ανάλογα με το τι μας ζητούσαν. Αυτό παίρνει τεράστιο χρόνο να το φτιάξεις. Θέλει μισή μέρα να φτιάξεις μια σωστή προσφορά, ανάλογα με το τι σου ζητάει κάθε φορά κάποιος να προσαρμόσεις. Και μπορεί η συμφωνία και να μην κλείσει. Άρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αρχικά μια σωστή κοστολόγηση, μετά με το κέρδος μια σωστή τιμολόγηση και να έχεις έτοιμα πακέτα υπηρεσιών που στην πρώτη τουλάχιστον επαφή με τον πελάτη της χοντρικής του λες έχω αυτά τα πακέτα, του προτείνεις κιόλας ποιο πακέτο πιστεύεις ότι ταιριάζει σε αυτόν για να μην έχει να επιλέξει πολλά, είναι ολόκληρη μεθοδολογία πώς θα γράψεις ένα σωστό email, άρα του προτείνεις ποιο πακέτο είναι. Του λες ότι αν θέλεις κάτι έξτρα να μιλήσουμε και το προσαρμόζεις, αφού βλέπεις ότι είναι διατεθειμένος να αγοράσει. Άρα λοιπόν, για τους end customers πρέπει να έχεις σωστή ψηφιακή παρουσία και συστηματική και για τους χοντρικοί πελάτες πρέπει να έχεις συγκεκριμένα πακέτα και να είσαι έτοιμος να τα στείλεις απευθείας.